κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Κάθε περιοχή της Ελλάδας έχει τις δικές της παραδόσεις για τους εορτασμούς της παραμονής της πρωτοχρονιάς που περνούν από γενιά σε γενιά και διατηρούνται ζωντανές έως και σήμερα. Όμως ορισμένα έθιμα είναι παντού τα ίδια. Παρ' όλα αυτά η Κρήτη έχει την τιμητική της με τα δικά της ιδιαίτερα έθιμα. Με τα παραδοσιακά έθιμα υποδέχονται την πρωτοχρονιά στην Κρήτη. Την τιμητική τους έχουν τα μικρά παιδιά που επισκέπτονται νονούς, παππούδες, θείους για να κάνουν το ποδαρικό και να εισπράξουν την καλή χέρα. Σήμερα, όπως και σε άλλες περιοχές της χώρας, η επίσκεψη συνοδεύεται από χρηματικό ποσό που δίνει συνήθως ο παππούς, η γιαγιά, ο νονός στο παιδί. Ωστόσο, παλαιότερα η καλή χέρα ήταν ένα σπιτικό γλύκισμα που το έφτιαχναν νοικοκυρές όπως κουραμπιέδες, μελομακάρονα και δίπλες. Αυτός που μπαίνει πρώτος στο σπίτι από τα μέλη της οικογένειας συνήθως είναι οικοδεσπότης με μια εικόνα στα χέρια την οποία έχει αφήσει πριν από μέρες στην εκκλησία και έτσι την επαναφέρει μέσα στο σπίτι για να γίνει το ποδαρικό και έπειτα έρχονταν μέσα στο σπίτι και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Τα χειροσφάγια είναι ένα από τα πιο παλιά έθιμα, καθώς κάθε οικογένεια εξέτρεφε στην αυλή του σπιτιού της έναν χείρο για να τον σφάξει τις μέρες των εορτών. Την παραμονή της πρωτοχρονιάς, ο άντρας του σπιτιού έσφαζε το ζώο και στη συνέχεια τα λουκάνικα και τα κρέατα του χείρου τα κρεμούσαν σε ένα κοντάρι και τα κάπνιζαν σε φωτιά από αρωματικά ξύλα για να στεγνώσουν. Μετά τα κρεμούσαν στον ήλιο για να ξεραθούν καλά και η οικογένεια έτρωγε όλο το χρόνο το κρέας του χείρου σε διάφορες μορφές από απάκια λουκάνικα μέχρι σύγκλινα. Τα παραδοσιακά κάλαντα, η υποδοχή του νέου έτους με βεγγαλικά και εκδηλώσεις σε πλατείες και η τήρηση του εθίμου της πρωτιάς, κυρίως για τα παιδιά που έρχονται στον κόσμο μετά την έλευση του νέου έτους, αποτελούν και για τους κατοίκους της Δυτικής Κρήτης αναπόσπαστο κομμάτι της περίοδου της πρωτοχρονιάς. Στα Χανιά, την παραμονή της πρωτοχρονιάς από νωρίς το πρωί μέχρι και αργά το απόγευμα, σημείο συνάντησης πολλών είναι τα παραδοσιακά στέκια της δημοτικής αγοράς, ωστόσο το αδιαχώρητο επικρατεί και σε όλα τα καταστήματα εστίασης. Ένα ακόμη πρωτοχρονιάτικο έθιμο αποτελεί τοποθέτηση μιας μεγάλης πέτρας στην είσοδο κάθε νοικοκυριού την πρωτοχρονιά σε αρκετές περιοχές της Κρήτης. Η παράδοση αναφέρει ότι όσο μεγαλύτερη πέτρα επέλεγαν, τόσο περισσότερη ευτυχία, γαλήνη και χαρά υπήρχε στο σπίτι κατά την διάρκεια του νέου έτους. Ακόμα και σήμερα, σε πολλά κρητικά σπίτια, τα παιδιά κρεμάνε στο τζάκι μια άδεια κάλτσα με την προσμονή το ξημέρωμα της πρωτοχρονιάς να βρουν μέσα σε αυτή το δώρο που περιμένουν από τον Άγιο Βασίλη. 4 χρόνια συμπληρώθηκαν από τον ράδικο χαμό της μικρής Μελίνας, η οποία μπήκε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο για εγχείρηση ρουτίνας και άφησε την τελευταία της πνοή για λόγους οι οποίοι ακόμη δεν έχουν διευκρινιστεί. 4 χρόνια γεμάτα πόνο, αβεβαιότητα και αναπάντητα ερωτήματα συμπληρώθηκαν για την οικογένεια Παρασκάκη, η οποία θρηνεί την αδικοχαμένη Μελίνα. Το 4χρονο κοριτσάκι εισήχθη στο Βενιζέλιο νοσοκομείο για επέμβαση ρουτίνας, όμως άφησε την τελευταία του πνοή λίγες ώρες αργότερα, κάτω από συνθήκες που προκάλεσαν εισαγγελική παρέμβαση, αλλά και την διενέργεια αλλεπάλληλων εσωτερικών ερευνών στο νοσοκομείο, με επίκεντρο τη διαδικασία αφύπνισης του παιδιού και τις ενέργειες της αναισθησιολόγου. Με αφορμή τη συμπλήρωση 4 ετών από τον άδικο χαμό της κορούλας του, ο Μάνος Παρασκάκης δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό ένα ακόμη ιδιαίτερα συγκινητικό κείμενο για την μικρή Μελίνα. «Είδα ομορφιά το μάρμαρο του τάφου να έχει Θεέ μου, που κλείνει μέσα ένα παιδί μεγαλοδύναμέ μου». Παρά τον χρόνο που έχει μεσολαβήσει, καμία απάντηση δεν έχει δοθεί επίσημα από τη δικαιοσύνη για τα ακριβή αίτια θανάτου του μικρού κοριτσιού. Κανείς δεν θα μπει όμως φυλακή, κανείς δεν θα καταδικαστεί. Όμως η Μελίνα καταδικάστηκε στην αιώνια φυλακή, στον τάφο. Ο Μάνος Παρασκάκης ζητά επιτέλους να απονεμηθεί δικαιοσύνη χωρίς να μπορεί να κρύψει την πικρία και την απογοήτευσή του για τις παλινοδίες που έχουν μεσολαβήσει. «Δεν ξέρω πώς πέθανε το παιδί μου. Κανείς δεν μιλάει ανοιχτά. Ακόμα κι αν ήθελα να συγχωρέσω κάποιον, δεν μπορώ αφού κανείς δεν μου έχει πει το ελάχιστο. Οι χειρουργοί, οι αναισθησιολόγοι, όλοι. Μόνο ψέματα. Έχω λοιπόν μόνο οργή μέσα μου». Και ενώ στην Ελλάδα περιμένουμε με ανυπομονησία το βράδυ για να αλλάξει ο χρόνος και να καλωσορίσουμε το 2020, σε μερικά μέρη του πλανήτη οι άνθρωποι ήδη πανηγυρίζουν και γιορτάζουν. Στις 12 τον πρωί, ώρα Ελλάδας, στη μακρινή Σαμόα της Οκεανίας, ο κόσμος υποδέχθηκε με χαρά το 2020 και γιόρταζε με πυροτεχνήματα. Yeah.
Με φαντασμαγορικές εκδηλώσεις και σοου πυροτεχνημάτων υποδέχθηκαν ήδη το 2020 η Νέα Ζηλανδία και οι κάτοικοι νησιών του Ειρηνικού στη Σαμόα και το Κιριμπάτι. Το ρολόι σήμανε ήδη μεσάνυχτα και τα πρωτοχρονιάτικα πάρτι είναι σε εξέλιξη στο Wellington και στο Auckland, καθώς η Νέα Ζηλανδία αποχαιρετά μια χρονιά που σημαδεύτηκε από το μακελιό στο Christchurch και την φωνική έκρηξη του ηφαιστείου στο Λευκό νησί. Με φαντασμαγορικό σοου και άπειρα πυροτεχνήματα υποδέχθηκε το 2020 και το Sydney, την ώρα που μένονται οι φωνικές πυρκαγιές στην χώρα. Πολλές πόλεις και κομοπόλεις ακύρωσαν τις εκδηλώσεις λόγω των πυρκαγιών που έχουν προκαλέσει τον θάνατο άνω των 12 ατόμων, αλλά το Sydney εξαιρέθηκε από την σχετική απαγόρευση που ισχύει για ολόκληρη την πολιτεία της Νέας Νότιας Ουαλίας. Την αρχή έκαναν οι κάτοικοι του ανεξάρτητου κράτους των Σαμόα, όπως είναι το επίσημο όνομα της χώρας, που βρίσκεται στον νότιο Ειρηνικό ωκεανό, 2.400 χιλιόμετρα βόρεια της Νέας Ζηλανδίας. Ήταν η πρώτη χώρα που υποδέχθηκε το 2020 και μαζί και τη νέα δεκαετία, μαζί με το γειτονικό Κιριμπάτι. Η πρωτεύουσα Απία φωτίστηκε από πυροτεχνήματα, καθώς οι κάτοικοι και οι τουρίστες γιόρτασαν με κέφι την άφιξη του νέου έτους. Πριν από 8 χρόνια η Σαμόα άλλαξε ζώνη ώρας για να συμπίπτει με εκείνη των μεγαλύτερων εμπορικών εταίρων της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας. Στην απαγωγή 8 ναυτικών, μεταξύ των οποίων 5 Ελλήνων, ελληνικού δεξαμενοπλοίου που βρισκόταν αγκυροβολημένο 2 ναυτικά μίλια από το λιμάνι του Καμερούν, προχώρησαν ένοπλοι πειρατές μετά από επίθεση που πραγματοποίησαν σήμερα το πρωί. Στην απαγωγή 8 ναυτικών, μεταξύ των οποίων 5 Ελλήνων, του ελληνικού δεξαμενοπλοίου Happy Lady που βρισκόταν αγκυροβολημένο 2 ναυτικά μίλια από το λιμάνι του Καμερούν, προχώρησαν ένοπλοι πειρατές μετά από επίθεση που πραγματοποίησαν σήμερα το πρωί. Οι Έλληνες απεχθέντες είναι ο 45χρονος πλοίαρχος, ο 26χρονος ανθυποπλοίαρχος, ο 38χρονος δεύτερος μηχανικός και δύο δόκιμοι 20 και 21 ετών. Στο πλοίο επέβαιναν 28 μέλη πλήρωμα. Μεταξύ των απεχθέντων είναι ακόμα δύο υπήκοοι Φιλιππίνων και ένας υπήκοος Ουκρανίας, ενώ από το περιστατικό σημειώθηκε ο τραυματισμός ενός Έλληνα. Ο 35χρονος τρίτος μηχανικός του δεξαμενοπλοίου τραυματίστηκε από εξωστρακισμό σφαίρας και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της περιοχής. Αμέσως μόλις έγινε γνωστό το περιστατικό στο κέντρο επιχειρήσεων του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής, ενημερώθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών. Από την πρώτη στιγμή ενημερώθηκε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης, ο οποίος και έδωσε εντολή στις αρμόδιες διευθύνσεις να παρακολουθούν στενά το θέμα σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών και την διαχειρίστρια εταιρεία. Τα καθιερωμένα καλάντα της πρωτοχρονιάς άκουσαν οι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο πρωθυπουργός υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου συλλόγους και φορείς, ενώ ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης φιλοξένησε στην Κουμουνδούρου ποντιακούς και κριτικούς συλλόγους. Καλάντα από την Κρήτη και την Άξο άκουσε η Φόφη Γεννήματα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος άκουσε τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα από την μπάντα των ενόπλων δυνάμεων στο Προεδρικό Μέγαρο και στη συνέχεια παρακολούθησε παραδοσιακούς χορούς από την Ένωση Κριτών Νέας Σμύρνης. Να σε ευχηθώ με τον ίδιο τρόπο, με το ίδιο ανεπίληπτο ήθος, να υπηρετείτε αυτόν τον τόπο, να εκπληρώνετε την αποστολή σας και ιδίως να ταξιδεύετε εντός και εκτός Ελλάδος. Κυρίως εκτός Ελλάδος, μεταφέροντας το υπερήφανο μήνυμα των παραδόσεών μας, της ιστορίας μας, το μήνυμα του ελληνικού λαού σε όλο τον κόσμο, για ειρήνη και υπεράσπιση του ανθρώπου. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου την Ένωση Μαζί για το Παιδί, τον Φιλανθρωπικό Οργανισμό Πολυτέκνων Θεόφιλος και μέλη του Συλλόγου Χυμάρας Κεντρόπολης. Bye.
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Κριτικών Σωματείων είπε τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα και χόρεψε παραδοσιακούς χορούς για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα, που άκουσε τα κάλαντα και από το Σωματείο Ποντίων ο Εύξηνος Πόντος. Η πρόεδρος του κινήματος αλλαγής Φόφη Γεννηματά άκουσε τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα από την Χοροδία Συλλόγου Κριτών Αγίου Δημητρίου και τον Σύλλογο Φιλοτητών Νάξου. Η νέα χρονιά είναι η ώρα για να βάλουμε τις βάσεις για τη νέα αλλαγή με όραμα. Με αλληλεγγύη, με αυτοπεποίθηση και κυρίως με εμπιστοσύνη στη νέα γενιά. Τη δεκαετία που έρχεται, οι Έλληνες ενωμένοι μπορούμε να κάνουμε την Ελλάδα και τη ζωή μας καλύτερη. Ας κάνουμε την ελπίδα αληθινή. Καλή χρονιά σε όλους. Στην διεθνή επικαιρότητα τώρα, 260 νέες φωτιές ξέσπασαν μέσα σε λίγες ώρες στις πολιτείες της Νέας Νότιας Ουαλίας και της Βικτόρια στην Αυστραλία. Ενώ την ίδια στιγμή δεκάδες κρατούμενοι στιβαγμένοι ο ένας πάνω στον άλλο είναι τσιχαντιστές του Ισλαμικού κράτους που κρατούνται από τις κουρδικές δυνάμεις σε υπερπλήρεις φυλακές της Βόρειο-Ανατολικής Συρίας. Οι χειρότερες προβλέψεις επιβεβαιώθηκαν. 260 νέες φωτιές ξέσπασαν μέσα σε λίγες ώρες στις πολιτείες της Νέας Νότιας Ουαλίας και της Βικτόριας στην Αυστραλία. Η κατάσταση στα περισσότερα μέτωπα είναι ανεξέλεγκτη. Οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ισχυροί άνεμοι δεν αναμένεται να κοπάσουν. Στην απομακρυσμένη πόλη Μαγιακούτα, οι περίπου 4.000 κάτοικοι χρειάστηκε να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και να περάσουν το βράδυ στην παραλία. Αρκετά από τα σπίτια τους παραδόθηκαν στις φλόγες. Πολλοί προσπάθησαν να βρουν καταφύγιο στον κόλπο Μπάτερμανς. Στις περισσότερες περιοχές όπου μένονται φωτιές, έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση. Δεκάδες κρατούμενοι στιβαγμένοι σχεδόν ο ένας πάνω στον άλλον. Είναι τσιχαντιστές του Ισλαμικού κράτους που κρατούνται από τις κουρδικές δυνάμεις σε υπερπλήρεις φυλακές της Βόρειο-Ανατολικής Συρίας. Μεταξύ των έγκλειστων υπολογίζεται ότι βρίσκονται περίπου 2.500 τσιχαντιστές που προέρχονται από ευρωπαϊκές χώρες. Ο Ντανιέλ είναι Ελβετός. Δούλευε ως οικοδόμος στην πατρίδα του. Ο 25χρονος από τη Γενέβη προσχώρησε στους τσιχαντιστές με το ψευδώνυμο Αμπού Αλία Αλ Σουίστρι. Όπως ο Ελβετός, έτσι και ο Δανός με το όνομα Κάσπερ εργαζόταν ως τεχνίτης πριν μεταβεί στη Μέση Ανατολή. Γι' αυτόν οι επιθέσεις στην Ευρώπη είναι απλώς αντίμετρα. Οι κρατούμενοι βρίσκονται στη φυλακή για 9 μήνες, σε κάποιες περιπτώσεις και κανείς δεν μπορεί να πει επί του παρόντος με σαφήνεια πόσο καιρό θα κρατούνται ακόμη. Καλές γιορτές, υγεία και ευτυχία σε όλους. Ευτυχισμένο το 2020 είναι μερικές από τις ευχές που λένε ποδοσφαιριστές και από τις 14 ομάδες της Super League. Μεταξύ αυτών, η Τσιλιανίδη σε Μέντο και Ναμπί του Όφη. Ας δούμε το βίντεο. Ευτυχισμένο το 2020. Da Napoli ad Atene vi porto i miei più sinceri auguri di un buon Natale e un felice anno nuovo. Feliz anno nuovo. Ég vil óska öllum gleðilegt nýs árs og megi hafa velferð með ykkur frá Nepola. Men mosta de Lilionen, pat manda cosa na saída, o colosano so ebi, lo mona que tas sin esri. Καλή χρονιά, υγεία και ευτυχία σε όλους. Ευτυχισμένο το 2020. Joyeux Noël et une bonne année à toutes et à tous. Feliz Natal y un feliz año nuevo para todos vosotros. Un abrazo. Desde España a Grecia, feliz Navidad y feliz año nuevo. Καλή χρονιά. Ευχές για ένα χαρούμενο 2020. Les deseo felicidad y salud para todos. Un muy feliz 2020. Un abrazo. Chica de Cambodia. La France à la Grèce. Desde España para toda Grecia os deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo y que todos nuestros deseos se cumplan. Καλή χρονιά, υγεία και ευτυχία σε όλους. Ευτυχισμένο 2020. Bueno, quería dedicarle desde Argentina para toda Grecia una muy feliz Navidad, un próspero año nuevo y que todos nuestros deseos se cumplan. Καλή χρονιά, υγεία και ευτυχία σε όλους. Ευτυχισμένο 2020. Bueno, quería dedicarle desde Argentina para toda Grecia una muy feliz Navidad, un próspero año nuevo y que todos nuestros deseos se cumplan. Καλή χρονιά, υγεία και ευτυχία σε όλους. Ευτυχισμένο 2020. Bueno, quería dedicarle desde Argentina para toda Grecia una muy feliz Navidad, un próspero año nuevo y que todos nuestros deseos se cumplan. Καλή χρονιά, υγεία και ευτυχία σε όλους. Ευτυχισμένο 2020. Bueno, quería dedicarle desde Argentina para toda Grecia una muy feliz Navidad, un próspero año nuevo y
próspero año nuevo para toda la familia, salud, bienestar, que la pasen muy bien junto a sus seres queridos y ojalá que esta Navidad venga con mucho amor y mucha calidez. Ti Srbi žele srećnu novu godinu Grčko i Božić, da budu svi zdravi i puno uspeha u novoj 2020. godini. Muita saúde e prosperidade a todos, desde o Brasil até a Grécia. Feliz ano novo. Καλή χρονιά, ευτυχισμένο το 2020. Καλή χρονιά, υγεία και ευτυχία σε όλους. Ευχές για ένα χαρούμενο 2020. De Cabo Verde para a Grécia, Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. I wish you all a Happy New Year. Wesołych Świąt, Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku. Καλή χρονιά, υγεία και ευτυχία σε όλους. Χαρούμενο 2020. Επίσης, από το Βιόλιο του Πλαταμόνα μέχρι την Εξωτική Μεσημβρία, χρόνια πολλά. Κυρίες και κύριοι, αυτή ήταν η αναλυτική σας ενημέρωση από εμάς. Καλό σας βράδυ και καλή πρωτοχρονιά σε όλους.